Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο Newsroom Sports. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον ποδοσφαιριστή του Ερμή Αραδίπου, τον Μάριο Πουτζουρί, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε με αφορμή τον ντέρπι που έρχεται με την Νέα Σαλαμίνα. Μάριο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι έρχεται για την ομάδα του Ερμή με αντίπαλο την Νέα Σαλαμίνα. Πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς έχει η προετοιμασία της ομάδας εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Με την προετοιμασία, κάναμε πάρα πολύ καλή προετοιμασία αυτή τη εβδομάδα. Ξέρουμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού, την ποιότητα του αντιπάλου. Mm-hmm. Όμως θεωρώ είμαστε 100% έτοιμοι. Θεωρείς ότι ο Ερμής μπορεί να πάρει την νίκη στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα και τι μπορεί να δώσει αυτή η νίκη στην ομάδα σας στην προσπάθεια που κάνετε βεβαίως για άνοδο στην πρώτη κατηγορία? Ναι, εννοείται, πιστεύω για την νίκη. Απλά πρέπει να αποφύγουμε κάποια ατομικά λάθη, κάποιες λεπτομέρειες να τα αποφύγουμε. Mm-hmm. Αυτή η νίκη εννοείται θα είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Είναι δύσκολο πρόγραμμα. Είναι όλοι τελικοί. Τα παιχνίδια που απομένουν είναι όλα τελικά. Ενώ θεωρώ ότι με μία νίκη αύριο θα πιστεύω θα πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα δεν κατάφερε να πάρει ακόμα νίκη σε ντέρπι βάζει επιπλέον πίεση στον αντίπαλο σας για τον αυριανό αγώνα? Δεν ξέρω. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Τώρα, αν η Σαλαμίνα δεν κέρδισε ντέρπι, εμείς δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να μου πεις και ένα σχόλιο για τον προπονητή του Ερμή, τον κύριο Γκούμα, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα στην Ελλάδα και τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τι είναι αυτά που σας ζητά στις προπονήσεις, πώς μπορείς έτσι να κρίνεις αυτόν τον νέο προπονητή για τον Ερμή? Εντάξει, όταν έρχεται ένας προπονητής τέτοιος με τέτοια προσωπικότητα, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Mm-hmm. Το τι ζητά ο προπονητής μας είναι να βγάζουμε την ένταση, να δίνουμε συνέχεια το 100%. Και αυτό παίζει τεράστιο ρόλο σε μια ομάδα όταν πρωταγωνιστεί για προαθλητισμό ή άνοδο. Πιστεύεις ότι με ενδεχόμενη νίκη αύριο Ερμής ή κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την άνοδο, Μαρία? Ναι, εννοείται. Και έτσι ένα τελευταίο σχόλιο για την δική σου παρουσία στην ομάδα του Ερμή, στον χώρο του κέντρου, παρόλα αυτά 15 συμμετοχές, 5 γκολ, έτσι? Ναι. Πώς κρίνεις την δική σου συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα? Εντάξει, εγώ με τον κάθε τρόπο προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα. Mm-hmm. Τα δίνω όλα για την ομάδα. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος και για τα γκολ και όλα. Mm-hmm. Όμως είναι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Δεν με πολύ ενδιαφέρει το τι, πόσα γκολ βάζω ή γιατί. Εμένα με ενδιαφέρει να νικάει η ομάδα μου. Μάλιστα. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ερμή. Καλή τύχη στον αυριανό αγώνα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον Μάριο Πουτζουρί, τον αρχηγό του Ερμή, εν ώψη του αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος επιστροφή. Αυτά είχαμε, κυρίες και κύριοι, στο Newsroom Sports. Καλή συνέχεια σε όλους.